Τώρα να δούμε λίγο το θέμα της κοινοφελούς εργασίας που αφορά σε πάρα πολύ κόσμο. Είναι 25, το λέμε από την αρχή της, εδώ και τρεις εβδομάδες και ίσως και παραπάνω έχουμε ασχοληθεί με το θέμα. Κύριε καθηγητά, είναι, και κυρίες και κύριοι, είναι περίπου 25.000 πρώην ήταν άνεργοι, επιλέξαν να μπήκαν στο πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας, εργάζονται δίπλα σε δήμους, σε υπηρεσίες των δήμων. Έληξε η σύμβασή τους μία φορά το Φεβρουάριο, πήραν μία τετράμινη παράταση. Τώρα τελειώνουν περίπου, κύριε καθηγητά, στα μέσα του Ιούνιου, τελειώνουν οι συμβάσεις τους. Τι θα γίνει εγώ, και δεν μπορούν. Εγώ σας συγχαίρω που το αναδεικνύετε. Αυτές οι 10 μέρες που πέρασαν, λέει, ακούσαμε στο Open. Δεν το είχα παρακολουθήσει, μάλλον το ξαναθήξατε το θέμα και σωστά. Γιατί κατά μεσής του Ιουνίου και των εκλογών λήγουν οι συμβάσεις αυτού του μεγάλου αριθμού, κυρία Φόσκολου και κύριε Νιφλή. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε κυβέρνηση για να αποφασίσει ενδεχομένως την παράταση. Πολλοί κόσμος θα έχει την αβεβαιότητα τι κάνω, μένω, φεύγω. Πολλοί δικαστές προς τιμή τους στα μικρά δικαστήρια, όταν πάνε οι συμβασιούχοι και ζητούν την προσωρινή έστω παραμονή, τους το δίνουν. Κάποιοι δικαστές, άλλοι όχι. Αλλά η κυβέρνηση δεν μπορεί τώρα να αποφασίσει, επειδή έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πρέπει να το δει σε κάθε περίπτωση αμέσως με τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Αλλά το μόνο όπλο που έχουν, όπως προεξήγησε ο κύριος Πρεμετήτης πολύ σωστά, έχουν να πάνε να ζητήσουν την προσωρινή προστασία με προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα στα δικαστήρια, να παραμείνουν λίγες μέρες ή κάποιες εβδομάδες μέχρι η κυβέρνηση, πιστεύω, να αποφασίσει την παραμονή τους. Διότι επικαλούνται, δεν υπάρχουν χρήματα και ότι έδειξαν οι συμβάσεις. Επαναλαμβάνω, τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι κάποιοι πάνε και βεβαίως με τη συνδρομή νομικών. Ο Σπύρος το φωνάζει εδώ και πολύ καιρό, είναι η αλήθεια. Έτσι.